Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 20 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Γιάννης Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα μέχρι και τις 7 με όλη την ειδησιογραφία γύρω από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Θα δούμε αν μέχρι τις 7 καταφέρουμε και βρούμε το χρόνο για να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Μετά από τις 6 θα πάμε στην Ολλανδία και στον Χρήστανθο Τσαλτίδη για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Άρη πριν την πρώτη του φιλική αναμέτρηση για τη φετινή σεζόν. Κόντρα στην Πύρισο, θυμίζω, στις 8.30 ώρα Ελλάδος και 7.30 ώρα Βελγίου. Το πρώτο τεστ, η πρώτη γεύση, αν θέλετε, του νέου Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος περιμένει και αυτός να δει κάποια πράγματα από αυτά που δουλεύει με τους παίχτες σήμερα μέσα στο γήπεδο. Μια πολύ διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτήν που βλέπαμε κυρίως στις 12 μέρες που διέρχεσαι το πρώτο βασικό στάδιο σε 3-5 πηγάδια, με πολλά νέα πρόσωπα και την ομοιογένεια και τη χημεία να αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγάλο στοίχημα για τον τεχνικό των κυτρινό-μαύρων. Η ομοιογένεια και η χημεία φυσικά που δεν θα αποκτηθούν μέσα από το σημερινό φιλικό. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο σίγουρα ο Άρης, θα χρειαστεί όλα τα φιλικά που έχει προγραμματίσει και τα 8, θα χρειαστεί προπονήσεις και θα χρειαστεί και κάτι περισσότερο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος για να αρχίσει να αποδίδει μέσα στο γήπεδο αυτό το οποίο θέλει ο Πάκο Ερέρα. Ο Ερέρα, ο οποίος, όπως έχουμε πει εξ αρχής, έχει έρθει στον Άρη με στόχο την εφαρμογή ενός δύσκολου και απαιτητικού μοντέλου ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και προτίμησε κατά κύριο λόγο παίχτες της ισπανικής αγοράς που έχουν μπολιαστεί σε αυτή τη φιλοσοφία, έχουν γαλουχηθεί σε αυτή τη φιλοσοφία περισσότεροι και έτσι μπορούν να προσαρμοστούν και πιο γρήγορα στα θέλω του Ισπανού τεχνικού. Σίγουρα ο Σουάρης θέλει χρόνο. Απλά στο απόψινό φιλικό θα περιμένουν, περισσότερο έχει να κάνει με την πρώτη εικόνα. Γιατί μέχρι στιγμής ο κόσμος δεν έχει δει ούτε προπονήσεις. Εμείς είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε και από κοντά τον πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν έχουμε όμως εικόνα από τον Άρη μέσα στο γήπεδο. Δεν έχουμε εικόνα μέσα από τον Άρη σε συνθήκες αγώνα. Δεν έχουμε εικόνα σε συνθήκες αγώνα από τα νέα πρόσωπα που έχουν έρθει στην ομάδα. Και δεν έχουμε εικόνα από αυτό που θέλει να δημιουργήσει ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος από σήμερα σιγά σιγά αρχίζει γενομένες από το φιλικό με την Μπίρσοτ. Θα αρχίσει να φανερώνει τις πρώτες σκέψεις του όσον αφορά τα πλάνα του, τα συστήματα, τον τρόπο που θέλει να κινούνται οι παίχτες μέσα στο γήπεδο, ο δεξιός μπάκο, στόπερ, ο χαφ, ο εξτρέμ, ο επιθετικός. Όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε από σήμερα και θα αρχίσουμε να βγάζουμε έτσι και χρήσιμα συμπεράσματα και για τον Άρη ως σύνολο, αλλά και για τους παίχτες ατομικά, τόσο για τους παλιούς όσο και για τους νέους. Και εμείς φυσικά, αλλά και ο Πάκο Ερέρα. Στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, καθώς είχαμε την ανακοίνωση του Γκάρι Μαγκή από πλευρά Σάρι, ο οποίος ενισχύει τη θέση 5 με τον Αμερικανό Σέντερ, και μάλιστα για ακόμα μία φορά η ανακοίνωση της μεταγραφής έγινε, η ανακοίνωση μεταγραφής από πλευρά Sky Άρης έγινε με αυτά τα ιδιαίτερα βίντεο που μας έχουν συνηθίσει κιτρινό-μαύροι από φέτος το καλοκαίρι. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει σε λίγο και η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Μαγκή. Μπορείτε να μπείτε και στο Λαμπάουτ Άρης να δείτε το σχετικό βιντεάκι. Ο Άρης, ο οποίος έμαθε σήμερα και τον αντίπαλό του για την φάση των 16 του κυπέλου Ελλάδος. Ο Προμηθέας Πατρών θα είναι το εμπόδιο των κιτρινό-μαύρων για να περάσουν στα προημιτελικά του θεσμού. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 3 ή... όχι, κάτσε. Ορίστηκε την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου το παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών. Αν ο Άρης και περάσει το εμπόδιο των Πατρινών, θα υποδεχθεί τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει από τις προηγούμενες φάσεις και τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί 3-4 Νοεμβρίου. Και για την τελική φάση, μάλιστα, και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για βάση 17 Φεβρουαρίου. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Τα ζευγάρια της Β' φάσης είναι Ρέθυμνο Κίμη, Ολυμπιακός Χολαργός, ομάδα Α Παναθηναϊκός, Προμηθέας Πατρονάρης,
Περιστέρι, Ύφεστος Λίμνου, Κολοσσός Λαύριο, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος και η ομάδα Β με την ΑΕΚ. Μπάσκετ φυσικά, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η υπόθεση του Λευτέρη Μποχορίδη που δεν τίνει, έχει εξελιχθεί πλέον σε σίριαλ για τους κυτρινόμαυρους. Ακόμα είναι ανοιχτή, πιθανότητες δεν είναι πολλές, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να τα βρουν τελικά οι δύο πλευρές οι οποίες να παραμείνει στην ομάδα και την νέα σεζόν. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του Μποχορίδη στη συνέχεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, θα συνδεθούμε και με την Ολλανδία. Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αμβέρσα για το απόψινό φιλικό, ο ποδοσφαιρικός Άρης με την Πίρσο, της 8.30 ώρα Ελλάδος. Θυμίζω, ρωτάτε πολύ για την τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού. Δεν θα το δείξει κάποιο ελληνικό συνδρομητικό δημόσιο κανάλι. Μόνο αν βρεθεί κάποιο link από βελγικό κανάλι. Αλλιώς θα αρκεστούμε και εσείς και εμείς στη ραδιοφωνική μετάδοση του Χρήστον Τσαλτίδη στο Λίμπερο 107,4 στις 8.30 θυμίζω η σέντρα του πρώτου φιλικού της φετινής σεζόν για τον Άρη. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα πούμε 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο, θα πούμε και λίγα πράγματα έτσι επιπλέον όσον αφορά το μπάσκετ και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μποχορίδη, την υπόθεση Μαγκή και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ της ΚΑΕ. Και θυμίζω, μετά τις 6, μείνετε εδώ, θα έχουμε σύνδεση με τον Αμβέρσα και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη για να μάθουμε τα τελευταία νέα λίγο πριν το πρώτο φετινό τεστ του Άρη κόντρα στην Μπίρσοτ. Πάμε Γιάννη Ζάτση λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπρο 107,4, All About Aris On Air, συνέχεια της εκπομπής. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση κινητής τηλεφωνίας και στο Facebook και στα social media φυσικά. Λοιπόν, πάμε μέχρι και τις 7. Χθες, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, βγήκε μια ανακοίνωση από την Εραστέχνη, την οποία αξίζει νομίζω να διαβάσουμε, γιατί και στον Εραστέχνη έχουν αποφασίσει πλέον να κινούνται με αυτόν τον τρόπο και να τοποθετούνται κυρίως με αυτόν τον τρόπο, μέσω ανακοινώσεων και όχι δημόσια με δηλώσεις είτε του Προέδρου του των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Άρη Θεσσαλονίκης, βλέποντας εξαιρετικές ενέργειες της ΠΑΕ Άρης, όπως τις βελτιώσεις των εγκαταστάσεων του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης και του Δασιγενείου Αθλητικού Κέντρου, την πρόσληψη ενός ικανότητου προπονητικού team και της υψηλού επίπεδου και προσδοκιών μεταγραφές ποδοσφαιριστών, θα ήθελε να συγχαρεί τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, κύριο Καρυπίδη, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να ξαναφέρει τον Άρη στο επίπεδο που του αξίζει και που όλοι εμείς οι Αριανοί θέλουμε. Μια τόσο μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια αξίζει την έμπρακτη συμπαράσταση όλων των Αριανών. Καλούμε τον κόσμο του Άρη να συνεχίσει να βοηθά και να στηρίζει το έργο της ΠΑΕ και του Προέδρου της, αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη όθηση και κίνητρο στον κύριο Καρυπίδη για να συνεχίσει να μεγαλώνει τον Άρη μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Νομίζω μια ανακοίνωση που αποτελεί ενδεχομένως και μια συνέχεια ή μια κίνηση στήριξης, να το πούμε καλύτερα, προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ και την διοίκηση της ομάδας, βλέποντας τις κινήσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα. Τι έγινε, Ζάτση? Θες να με φας? Με φας, φιλαράκι μου? Ο καφές δεν ήρθε, Δημήτρη, ακόμα? Παίζεις την κίνηση. Λοιπόν, μια κίνηση στήριξης απέναντι σε έναν Θόδωρο Καρυπίδη και απέναντι σε έναν Άρη γενικότερα, όπου θα λέγαμε ότι επικρατεί το τελευταίο διάστημα ένας σκεπτικισμός. Ένας σκεπτικισμός στην ΠΑΕ λόγω κυρίως της χαμηλής κινητικότητας που συνεχίζει να υπάρχει σε εστία διαρκείας της νέας σεζόν. Και ο σκεπτικισμός αυτός προκύπτει από το ότι έχουν γίνει πολλές κινήσεις προς το καλύτερο. Πολλές, για μένα, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, καλές οι μεταγραφές και οι ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ, γιατί εκεί είναι που παίζονται όλα και εκεί είναι που πέφτουν τα φώτα πάντα. Αλλά οι δύο εξίσου σημαντικές μεταγραφές εισαγωγικά για τον Άρη, κινήσεις αν θέλετε, είναι τα έργα τα οποία γίνονται στο Ρήσιο και φτάνουν και προς το τέλος τους. Υπήρξε και μια ανάρτηση της εταιρείας του κ. Παζαρτζίδη χθες, για όσους την είδατε, ότι βρίσκονται στην τελική τους ευθεία και θα παραδοθεί το Ρήσιο στην ομάδα όταν επιστρέψει την Ολλανδία σε 10 μέρες. Και ο Χλωτάπητας που τοποθετήθηκε στο Βικελίδης μαζί και με τα έργα που θα γίνουν στο Βικελίδης.
Είναι λοιπόν μια, είναι μια διοίκηση η οποία βλέπει, όχι βλέπει, κάνει όλα αυτά τα πράγματα, επενδύει χωρίς έσοδα αυτή την περίοδο και είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένα σκεπτικισμός ή προβληματισμός για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να επιβραβεύει, να το πω έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, αυτονόητα βέβαια, αλλά σημαντικά σε αυτή τη χρονική περίοδο και ενώ ο Άρης δεν έχει έσοδα, με την αγορά ενός διαρκείας ή με την κίνηση των εισιτηρίων για το φιλικό με την ΑΕΚ που δεν έγινε τελικά, θα γίνει βέβαια εκείνα τα λεφτά, θα πάνε για ιερόσκοπο, θα πάνε για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αττική, με απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη. Γενναία απόφαση, τι έγινε, α, όχι. Τι έγινε, ρε Ζάτση, γιατί πώς συντονίζεις όλη την ώρα. Αδελφέ μου, λοιπόν. Γενναία απόφαση, γιατί ο Άρης έχει ανάγκη από τα έσοδα αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που δεν προκύπτουν από κάπου αλλού, και ό,τι γίνεται, γίνεται με τα χρήματα του Θόδωρου Καρυπίδη και έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτονόητο και αυτό, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία που έχει συγκεκριμένη ενέργεια. Εγώ το είχα γράψει και πριν λίγες μέρες. Το διαρκείας και η στήριξη στην ομάδα γενικότερα δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, δεν έχει να κάνει με τον αντιπρόεδρο, δεν έχει να κάνει με τον προπονητή, με τους παίχτες. Με το αν ήρθε ο Κολάσο, ή αν ήρθε ο Ματέο Γκαρσία, ή αν ήρθε ο Φραν Βελέθ, ή αν ήρθε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το διαρκείας και η στήριξη στην ομάδα έχει να κάνει με την ομάδα καθ' αυτή. Πάρτε για παράδειγμα τι γίνεται στο εξωτερικό. Πώς προσεγγίζουν οι ομάδες του εξωτερικού στα σύγχρονα έτσι ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα το θέμα του διαρκείας. Έτσι. Δεν κάθονται και βλέπουν ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι προπονητής, ποιους παίχτες πήραμε. Να πάρουμε πρώτα παίχτες και μετά θα πάρω διαρκείας. Το διαρκείας έχει να κάνει με το τι νιώθει ο καθένας. Όποιος γουστάρει το παίρνει. Όποιος γουστάρει την ομάδα το αγοράζει. Και δεν είναι το οικονομικό μόνο για τη στήριξη στην ομάδα από οικονομικής απόψεως. Για να σου το πάω και λίγο πιο συναισθηματικά και λίγο πιο ρομαντικά. Γιατί ο ρομαντισμός τίνει να εκλείψει κάπως το ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα υπάρχει σε έναν βαθμό. Είναι, αν θέλετε, η ιδέα που λέμε. Γιατί οι ομάδες πέρα από εταιρείες είναι και ιδέες. Είναι τα χρώματα, είναι πολλά πράγματα. Είναι η ρομαντική πλευρά του ποδοσφαίρου που δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει. Και στον Άρη θεωρώ ότι την έχουμε ξεχάσει λόγω και των καταστάσεων, των πολύ θλιβερών και δύσκολων καταστάσεων που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν κάνει τον κόσμο πολύ επιφυλακτικό και λόγω της εσωστρέφειας που βασανίζει αυτό το σύλλογο, και εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα περιοριστεί τα επόμενα χρόνια. Τι να σας πω, μακάρι να έρθουν εκείνες οι επιτυχίες και εκείνα τα πράγματα που θα την περιορίσουν. Γενικότερα πρέπει να αντιληφθούμε ότι την ομάδα δεν πρέπει να την αγαπάμε και να τη στηρίζουμε μόνο στην επιτυχία της. Πρέπει να τη στηρίζουμε και σε άλλες φάσεις. Και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της επανεκκίνησης, του νέου ξεκινήματος που κάνει, έχοντας επιστρέψει από μια τετραετία στη φυσική της θέση. Σίγουρα ένας λόγος ακόμα για να πάρει ο κόσμος διαρκείας και να στηρίξει γενικότερα είναι και ο Καρυπίδης, γιατί ο άνθρωπος πραγματοποιεί μόνος του μια προσπάθεια. Με τα λάθη του που έχει κάνει και το τα έχουμε καταλογίσει, όπως όμως του έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη του, τα έχουμε καταγράψει και του έχουμε κάνει κριτική για τα λάθη του, τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν, εντάξει, και δεν σβήνονται και τα έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος, έτσι πρέπει να του πιστώσουμε και αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Ότι με δικά του έσοδα μόνο η ομάδα τρέχει. Και παίχτες έρχονται, και στο Ρίσιο γίνονται εργασίες, και στο Βικελίδης μπήκε νέος κλωτάπτης και θα γίνουν νέες εργασίες. Πρέπει να το πιστώσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Όπως κάποτε τον κατακρίναμε και τον στείναμε στον τοίχο για τα λάθη τα οποία έκανε. Και τα ξέρει και ο ίδιος τα λάθη που έκανε. Φαίνεται να αρχίσει να μαθαίνει από αυτά τα λάθη. Αλλά αφήστε και τον Καρυπίδη στην άκρη. Ξαναλέω, το διαρκείας και η στήριξη είναι καθαρά θέμα ομάδας. Με το διαρκείας που θα πάρει κάποιος. Μην το βλέπει. Δεν στηρίζει τον Καρυπίδη μόνο. Στηρίζει τον Άρη. Ο Άρης θα βγει κερδισμένος αν έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Ο Άρης θα βγει κερδισμένος
αν φτάσει τα 7.000 διαρκείας. Τα 8, τα 10. Βάλτε όποιον αριθμό θέλετε εσείς. Μην το περιορίζουμε μόνο στον Καρυπίδη, με τον οποίο πολλοί είναι προκατηλημένοι λόγω των λαθών που έκανε. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Τώρα βλέπεις ότι κάνει κάτι καλό. Το ταμείο, για το αν αυτό το οποίο ξεκινάει τώρα θα είναι καλό τελικά ή όχι, θα φανεί στο τέλος, το Μάιο. Εκεί θα δούμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας μέχρι στιγμής. Φαίνεται καλή, υπάρχει μια αισιοδοξία. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάσουμε το αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς, που δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Σήμερα δίνουμε καλά-καλά το πρωτοφιλικό. Ένας άνθρωπος που έχει ένα μαγαζί δεν κάνει το ταμείο του όταν πάει το πρωί να το ανοίξει. Κάνει το ταμείο του το βράδυ όταν το κλείνει. Ή τον ετήσιο ισολογισμό του. Στο τέλος σεζόν θα τον κάνει. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε από τώρα το αποτέλεσμα της φετινής σεζόν. Αν το επόμενο καλοκαίρι δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα καταγράψουμε. Αυτά ήταν λάθος. Αυτά, αυτά και αυτά από τον Θοδωρή Καρυπίδη. Μπορούμε όμως να το κάνουμε τώρα. Φυσικά και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί η χρονιά μπορεί να πάει καλά. Και να του βγουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει. Ξαναλέω όμως, δεν είναι θέμα προσώπων το διαρκείας και δεν είναι θέμα προσώπων η στήριξη. Αν θέλετε να το πάμε ρομαντικά. Έτσι. Οι ομάδες είναι οι ιδέες. Οι ομάδες είναι αυτό που γουστάρετε. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα ενός γνωστού μου που παίρνει κάθε χρόνο διαρκείας. Και λέει, ευχαριστώ Δημήτρη μου για τον καφέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Και λέει, δεν θα περιμένω, λέει, να δω ποιους παίκτες θα πάρουμε. Δεν θα περιμένω, λέει, να δω τι θα κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, λέει, το διαρκείας, λέει, το παίρνω επειδή είμαι Αργιανός, λέει. Και επειδή γουστάρω τον Άρη. Τι θα γίνει τώρα με τη χρονιά, λέει, θα το δούμε. Αλλά εγώ, λέει, θέλω να είμαι εκεί. Για να δω τι θα γίνει. Γιατί εγώ, λέει, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, είμαι ερωτευμένος με τον Άρη. Πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές, πριν ξεκινήσει το ένα, πριν ξεκινήσει το άλλο. Και για να προλάβω κάποιους, δεν είναι αυτό αβάντα για τον Καρυπίδη και προσπάθεια να σας μπρόξω να πάνε να πάρει τη διαρκεία για τον Καρυπίδη. Είναι για τον Άρη. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ό,τι κάνετε για την ομάδα και ό,τι κάνει ο κόσμος για την ομάδα είναι για την ομάδα. Δεν είναι για τα πρόσωπα. Αυτό να κοιτάξετε και αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι επιφυλακτική. Μετά από αυτά που έχει ζήσει τα τελευταία 4 χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος όμως φαίνεται ότι πάει να γίνει κάτι καλό. Γιατί να με το στηρίξεις αυτό. Πέραν των όσων έλεγα πριν ότι άσχετα με το τι γίνεται πρέπει να στηρίζεις. Βλέπεις ότι γίνεται κάτι καλό. Στήριξέ το. Και σημειώνω το εξής. Ότι αυτά τα οποία λέω είναι για τον κόσμο που έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να πάρει διαρκείας. Όχι για αυτούς που δεν έχουν τα χρήματα στην τσέπη τους και περνάνε δύσκολα. Έτσι. Για αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν, για να σας το θέσω κι αλλιώς, στις τιμές των διαρκείας. Και υπάρχουν αυτοί, δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Εντάξει. Σε αυτούς αναφέρομαι. Και δεν θα πω ούτε εγώ ούτε κανένας μας ποτέ ότι πρέπει να πάτε να πάρετε διαρκείας. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό το πράγμα. Είναι δικαίωμα του καθενός. Είναι και ανάλογα και με το τι σηκώνει η τσέπη του. Και με το τι νιώθει κυρίως. Όποιος γουστάρει πραγματικά, παίρνει. Ξαναλέω, όχι μόνο για τα λεφτά που θα δώσει η ομάδα, για την ιδέα. Δείτε τι κάνουν έξω. Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ, αν θέλετε. Οι οπαδοί της Πάρμα ήταν, νομίζω, της Παλέρμο. Που έπεσε Δέλτα Εθνική και είχαν 8.000 διαρκείας. Και δεν είναι μάλωμα αυτό το οποίο κάνω, έτσι, προς Θεού. Εντάξει. Απλά εκφράζω μια δική μου άψη, μια δική μου οπτική του συγκεκριμένου ζητήματος. Κανένας δεν θα σας πει να πάτε να πάρετε διαρκείας. Ό,τι νιώθει ο καθένας θα κάνει. Άμα δεν το νιώθει ο άλλος, δεν το κάνει. Τελείωσε. Δεν τον κατακρίνει κανένας. Όλοι Αργιανοί είναι. Και όλοι Αργιανοί είμαστε. Δεν θα μαλώσουμε κάποιον επειδή «Α, εσύ δεν πήρες διαρκείας, δεν είσαι Άρης». Άρης είναι κι αυτός. Και αυτός που παίρνει είναι Άρης και αυτός που δεν παίρνει διαρκείας πάλι Άρης είναι. Απλά πρέπει αυτοί που δεν παίρνουν και μπορούν να πάρουν να αντιληφθούν ότι δεν το παίρνεις το διαρκείο σου για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν το παίρνεις το διαρκείο σου για τον Ηλιάδη, για τον Σκόρδα, για το Χ και για τον Ψ. Το παίρνεις για την ομάδα, το παίρνεις για την ιδέα, το παίρνεις για αυτά που πρεσβεύει, το παίρνεις γιατί την αγαπάς, γιατί από μικρό στήριζε αυτή την ομάδα, σου άρεσαν τα χρώματα, σου άρεσε το γήπεδο, σου άρεσε η κερκίδα.
Αυτό είναι το διαρκείας. Στο εξωτερικό το διαρκείας είναι μια φιλοσοφία. Στην Ελλάδα, γιατί αυτά που λέω δεν είναι μόνο για τον Άρη, απλά επειδή τώρα κάνουμε και μια εκπομπή που είναι για τον Άρη. Είναι γενικότερη φιλοσοφία μεγάλης μερίδας των Ελλήνων οπαδών. Αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι περισσότεροι, για να μην κουβαδιάσω τους περισσότερους, να μην τσουβαλιάσω τους περισσότερους, πολλοί δεν αγαπούν την ομάδα, αγαπούν την επιτυχία της. Υπάρχουν εξίσου πολλοί που αγαπούν βέβαια και την ομάδα ως ομάδα. Άσχετα με το αν έχει επιτυχίες ή αποτυχίες. Αλλά υπάρχει αυτή η πλευρά δυστυχώς που αγαπάει την ομάδα στην επιτυχία της. Και όχι στην αποτυχία της. Και στην αποτυχία της είναι, κρατάει απόσταση. Και όταν η επιτυχία είναι εκεί. Αυτό πρέπει να αποβάλουμε γενικότερα στην Ελλάδα σαν οπαδοί. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Υπάρχουν και αυτοί που στηρίζουν στα δύσκολα, υπάρχουν και αυτοί όμως που πάνε μόνο σε επιτυχίες. Αυτά γενικότερα θα μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ξαναλέω, δεν είναι μάλωμα, είναι η δική μου θέση. Όλοι είναι Άρης, είτε πάρουν διαρκείες είτε δεν πάρουν. Το θέμα είναι όμως να αντιληφθούμε την ουσία του διαρκείας και την ουσία της στήριξης στην ομάδα. Ασχέτων προσώπων και καταστάσεων. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Έχουμε αλλαγή στα DEX. Χρήστος Κιώσης αναλαμβάνει. Θα βάλει και τις μουσικάρες του, λοιπόν, μέχρι και τις 7. Πάρετος ο Γιάννης Ζάτσης τη σκυτάλη. Μιας που αναφέραμε πριν από λίγο την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, αναφέρουμε και μία ακόμα ανακοίνωση που είχαμε χθες. Φίλε, εδώ είμαστε full. Άσε την πάρω εγώ μετά έξω μες στο γραφείο. Λοιπόν, έχει πόσες εδώ μέσα στο στούντιο, 1, 2, 3, 4 καρέκλες. Γιατί τέτοιο πράγμα, είχαμε κανένα καλεσμένο σήμερα στη διάρκεια της μέρας, Γιάννης Ζάτσης. Σε μια ομάδα μπάσκετ και μια πεντάδα φέραμε. Αλλά λείπει μια τετράδα. Λοιπόν, ο ΑΣ Άρης ανακοίνωσε χθες ότι υπεγράφησαν τα συμφωνητικά με τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος άμεσα ξεκινά την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του καφέ Σπορ και των κυλικίων του γηπέδου με στόχο να είναι έτοιμες για την έναρξη του πρωταθλήματος 18-19. Θυμίζω ότι είχε προκυρηθεί ένας διαγωνισμός από τον Ερασιτέχνη για τα κυλικία και τους εμπορικούς χώρους. Δόθηκαν στον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος έκανε την καλύτερη προσφορά. Ο κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο βασικός υποστηρικτής των τμήματων υποδομής τα τελευταία χρόνια. Έχοντας βοηθήσει σημαντικά, θα λέγαμε, την προσπάθεια που γίνεται στις μικρές ομάδες την τελευταία διετία, σε τμήματα υποδομής της ομάδας, όχι σε ακαδημίες, το διευκρινίζω γιατί καμιά φορά μπερδεύονται ορισμένοι με αυτά τα δύο, και θα αναλάβει πλέον και τους χώρους στα κηλικία και το σπορ καφέ του Βικελίδης από τη νέα σεζόν, αφού η πρόταση η δική του ήταν και καλύτερη στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Ερασιτέχνης Άρης. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θυμίζω, μετά τις 6 θα συνδεθούμε με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αμβέρσα για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον Άρη πριν το απόψινό φιλικό με την Μπίρσοτ στις 8.30 ώρα Ελλάδος, θυμίζω, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αμβέρσας. Ραδιοφωνική μετάδοση εννοείται από τον Λίμπερο 107,4. Τηλεοπτικό, παιδιά, είπαμε, καναλίγκα μα βρούμε, θα σας το κάνουμε πάσα και εσάς, γιατί καταλαβαίνουμε τη δίψα σας και την περιέργειά σας, και εμείς αυτή την περιέργεια έχουμε για να δούμε τον νέο Άρη. Χρήστο Κιώση, καλώς όρισες και εσύ. Θα είσαι μέχρι τις 12, μαζί το δούμε το παιχνίδι, δηλαδή, τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη. Έκανα λίγκ, ρε φίλα, μα βρούμε τώρα, έτσι θα γίνει δουλειά, αλλιώς δύσκολους μας βλέπω. Να αναφέρω απλά, το έχουμε γράψει βέβαια και από το πρωί, ότι ο Άρης θα παίξει σήμερα χωρίς τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος στην χθεσινή προπόνηση της ομάδας αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο ισχύο και αποχώρησε. Και ακολούθησε ατομικό. Και για προληπτικούς λόγους δεν θα είναι στη διάθεση του Πάκο Ερέρα για το σημερινό φιλικό. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια είναι κανονικά στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Εντάξει, μικρό το κακό με έναν ποδοσφαιριστή. Μακάρι να τον δούμε στα επόμενα φιλικά, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη. Ένα από τα νέα πρόσωπα και αυτός
του νέου Άρη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, ενώ έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε με την Αβέρσα και το Χρήσανθο Τσαλτίνη. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Σήμερα, Παρασκευή 27 του Ιούλη, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα για το ποδόσφαιρο, έτσι όσον αφορά το κομμάτι των διαρκείας. Σε λίγο θα πάμε στην Αμβέρσα και όχι στην Ολλανδία, γιατί εκεί βρίσκεται σήμερα ποδοσφαιρικός άρχης ο γιος βεβαίως. Λοιπόν, καθώς σε 2 ώρες και 20 λεπτά έχουμε την πρώτη φιλική αναμέτρηση της σεζόν κόντρα στην Μπίρσοτ, δεν. Τέτοιος είναι, τέτοιος. Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστον Τσαλτίδη από την Αμβέρσα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο Βέλγιο να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για τον μπασκετικό Άρη. Θυμίζουμε το μεσημεράκι η Γιτρινόμαυρα ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Γκάρι Μαγκή με βιντεάκι πάλι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες κινήσεις που έγιναν πλευράς Κιτρινόμαυρο. Η αρχή γίνει και με το Lucky Jones κιόλας. Εντάξει, και είχες και ένα λόγο παραπάνω βέβαια για να το κάνεις. Αυτό όμως το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη είναι ο Λευτέρης ο Μποχόριδης. Μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί δυστυχώς σε σύριαλ και μένει να δούμε αν στο τέλος θα έχει θετική ή αρνητική κατάληξη. Δεν τα παρατάει ο Άρης στην περίπτωση του Μποχόριδη, ούτε ο Μποχόριδης τα παρατάει στην περίπτωση του Άρη. Προσπαθούν μαζί Άρης και παίχτης να βρουν τη χρυσή τομή για να πορευτούν μαζί και τη νέα σεζόν. Δεν έχουν πέσει ακόμα οι τίτλοι τέλους. Δεν το επιθυμεί καμία τις δύο πλευρές να γίνει κάτι τέτοιο. Παλεύουν για να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική της συνεργασίας τους με οδηγό το συνέστημα και το θέλω που υπάρχει και από τις δύο πλευρές για να συνεργαστούν και τη νέα σεζόν. Αυτό που λέγαμε και χθες εδώ πέρα με τον Γιάννη, τον Παραπονιάρη, ότι στην περίπτωση του Μποχωρίδη πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και το συνέστημα. Έτσι. Γιατί ο Μποχωρίδης είναι ένα παιδί του Άρη, είναι ένα παιδί που γαλουχήθηκε μπασκετικά στον Άρη. Αν αναλογιστούμε και το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπόρεσε να βρει ποτέ το ρόλο που ήθελε, ο Άρης είναι και η μόνη ομάδα στην οποία έπαιξε τον μπάσκετ που ήθελε και είχε το χρόνο που ήθελε. Και γι' αυτό νομίζω το παλεύει και ο ίδιος να βρεθεί η χρυσή τομή με τον Άρη για να συνεχίσουν μαζί τη νέα σεζόν. Κόντρα σε τρικλοποδιές, αλλά και στον ατζέντη του παίχτη θα λέγαμε, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει καταστάσεις και πρόσωπα με γνώμονα το οικονομικό. Ενώ ο Μποχωρίδης προτάσει πρώτα το συνέστημα και το θέλω του που είναι να μείνει στον Άρη. Οι ελπίδες, οι πιθανότητες, για να χρησιμοποιήσω καλύτερα αυτή τη λέξη, παραμονής του Μποχωρίδη στον Άρη, για να αποτυπώσουμε και την κατάσταση όπως είναι, δεν θα τις λέγαμε πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μένει να φανεί αν στο τέλος θα υπερισχύσει το συνέστημα ή όχι. Γιατί αν ο Άρης, εάν ο Μποχωρίδης παραμείνει στον Άρη, θα είναι μια απόφαση περισσότερο καρδιάς. Και μπορεί να ακούγεται λίγο γραφικό και λίγο κλισέ, αλλά στην περίπτωση του Μποχωρίδη αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν τελικά μείνει στο παλέ, θα έχει παίξει βασικό ρόλο νομίζω το συνέστημα του Μποχωρίδη και όσα νιώθει για την ομάδα, γιατί είναι το μπασκετικό του σπίτι. Το έχει πει πολλές φορές άλλωστε ο παίχτης όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μέχρι χθες να προκύψει κάτι, δεν προέκυψε. Μακάρι σήμερα να έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την περίπτωση του Λευτέρη του Μποχωρίδη. Έχει τραβήξει αρκετά το ζήτημα. Υπό άλλες προϋποθέσεις ο Άρης δεν θα συνέχιζε να ασχολείται με την περίπτωσή του. Αλλά επειδή είναι ο Μποχωρίδης, επειδή είναι ένα δικό του παιδί, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο, το παλεύει μαζί με τον παίχτη να βρουν μια λύση και να πορευτούν μαζί και την νέα σεζόν. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το Μαγκή μετά το βιντεάκι το οποίο ανέβηκε στα social media.
Η Κάι Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γκάρι Μαγκή. Αμερικανό σέντερ γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1988 στην πόλη Άντερσον της Ινδιάνα με ύψος 2,11. Ωραία, φίλε, αυτός δύο φορές εγώ είμαι. Λοιπόν, σαν το παιδί του θα είμαι δίπλα. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Highland High School της γενέτειράς του και το 2007 επέλεξε το κολέγιο του Pittsburgh. Την τελευταία του χρονιά στο Πανεπιστήμιο 11 έχει 6,9 πόντους και 7,7 rebound και 1,3 κοψίματα σε 34 παιχνίδια με 48,5 εισβολές και 56,7 στα δίποντα. Ως τριτοετής αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός της ομάδας του και πρώτος σε ποσοστό στα σουτ 2 πόντων με 62,3%. Το καλοκαίρι του 11 αγωνίζει για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο για λογαριασμό της τουρκικής Μπαντίμα Κιμιτζή. Τα νούμερα του σε 30 αναμετρήσεις ήταν 10,5 πόντοι, 7,8 rebound και ένα κόψιμο με 45,6 βολές και 55,8 στα σουτ 2 πόντων. Την επόμενη σεζόν μετακόμισε στη Γερμανία για την Μέντι Μπεϊρούθ. Με 9,4 πόντους βλέπω, καλά στατιστικά και εκεί. Ακολούθησε η ρωμάνικη Οραντέα, η Λούντβιγκσμπουργκ, η Γκραβελίν στη Γαλλία, έχει αγωνιστεί και στο Eurocup με τους Γάλλους. Η ισπανική Καντέλας Μπρεογκάν, κοσμογυρισμένος αυτός, έχει παίξει Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και στην Ελλάδα ήρθε στη σεζόν 15-16 ως παίκτης του Κολοσσού. Επέστρεψε στη Γερμανία για την Tiger Stobringen, μετά ξανά στην Ελλάδα με την Κίμη την περσινή σεζόν, όπου είχε 10,1 πόντους, 7,7 rebound και 1 assist και σχεδόν ένα κόψιμο μέσω ώρα να μάτσει, λέει. Με 52,3 λέει από τη γραμμή των βολών, 53,8 στα δίποτα, αρκετά καλό ποσοστό και ήταν ο καλύτερος rebounder της περσινής Basket League σε μέσο όρο. Αυτά τα, όσον αφορά τα στοιχεία του παίχτη, όπως καταγράφονται και μέσα στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Θυμίζω ξανά, ο Άρης ανακοίνωσε τον Γκάρι Μαγκή και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Λευτέρη Μποχορίδη. Το ενδιαφέρον στο μπασκετικό Άρη μετά και από την συμφωνία με τον Γκάρι Μαγκή έχει να κάνει ότι με το ότι βάσει αριθμών ο Άρης διαθέτει το καλύτερο δίδυμο ψηλών της περσινής Α1 και εξηγούμαστε. Διότι ο Μαγκή πέρυσι ήταν ο δεύτερος καλύτερος rebounder της κατηγορίας έχοντας 7,5 λέει, μέσο ώρα ένα αγώνα και ένα κόψιμο. Λοιπόν, ο πρώτος βασικά γιατί έτσι έλεγε πριν ανακοινώσει. Και δίπλα του λέει θα έχει το Μάικλ Κάιζερ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος μπλοκέρ της Α1 με 1,9 ένα αγώνα και συνολικά 38 στην κανονική περίοδο. Ενώ μάζευε και 5 rebound. Σημαντικές προσθήκες βάσει αριθμών και μακάρι να βγουν και στον Άρη. Άλλο βέβαια να αγωνίζει σε ομάδες όπως η Κίμη ή ο Κολοσσός και άλλο να παίζει στον Άρη που η πίεση είναι διαφορετική, το παλέ είναι διαφορετικό. Μακάρι όμως βέβαια να βγουν αυτές οι κινήσεις στον Άρη. Καλές κινήσεις βάσει αριθμών, βάσει επιλογών. Φαίνεται να δημιουργεί κάτι καλό ο Βαγγέλης Αγγέλου. Μακάρι βέβαια σε αυτό το σύνολο που θέλει να δημιουργήσει ο προπονητής του Άρη να βρίσκεται και ο Λευτέρης Μποχορίδης. Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ στην άκρη. Πάμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να συνδεθούμε με την Αμβέρσα και τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ο οποίος τον είδαμε και στα social media να ποζάρει μπροστά στο άγαλμα του Σίλβιους Μπράμπο. Χρήστανθε, καλησπέρα. Ποιος ήταν αυτός? Ο Σίλβιους Μπράμπο. Σίλβιους Μπράμπο. Τώρα κάνω βόλτα στο Ολυμπιακό στάδιο της Αμβέρσας. Α, είστε ήδη στο γήπεδο? Μπήκαμε, ναι. Και θα μας σώσει εδώ ο τύπος και θα μας δώσει νερό. Ωραίο το γήπεδο. Ναι. Μεγάλο. Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει, εντάξει. No gas, ε? No gas. No gas. Ωραία. Μπορώ να πιω νερό live? Να πιεις βεβαίως, Χρήστανθε μου, να πιεις. Εννοείται. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν υπάρχουν και αυτά. Πω, ρε φίλε. Ψάχναμε νερό τόση ώρα γι' αυτό. Εντάξει, δεν έχετε ένα μπουκαλάκι να μαζί σας να κρατάτε? Όχι, μάλλον. Νίκο μου, 2,20 κάνει το μπουκαλάκι. Πόσο? 2,20. Φαρμακείο το νερό στο Βέλγιο. Κανονικά, το 2,20 το φθηνό. Λοιπόν, το Ολυμπιακό στάδιο του Βελγίου που είναι ένα μεγάλο γήπεδο, νομίζω είναι μεγαλύτερο από την Κελίδη, δεν ξέρω κιόλας. Ναι. Τώρα βλέπω από μία πλευρά, ναι, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από το Βικελίδης. Mm-hmm. Μοβ και άσπρα καθίσματα έχει εδώ. Ναι. Πίρσο το βλέπω, διαβάζω και τα λοιπά. Σε λίγο θα έχουμε και φωτογραφίες στο About Aris για να δείτε και να αντιληφθείτε και εσείς σε ποιο γήπεδο θα δώσει ο Άρης το πρώτο του φιλικό παιχνίδι φέτος.
Θα δούμε, όπως έλεγε και στο Γιώργο λίγο πριν, θα δούμε την κατάσταση. Καταρχήν με ακούς καλά. Καμπάνε, καλή... καμπάνε. Είμαστε καμπανίσιοι. Καμπανίσιοι, ναι, ναι, ναι. Φοράω τα... τα χασφρί. Τα super duper, όχι, όχι, τα χασφρί. Τα ακουστικά. Τα super duper ακουστικά, βέβαια. Ναι, όχι φίλε, είναι πολύ καλά τα ακουστικά, δεν υπάρχει. Έχει, έχουν και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Επαγγελματικά πράγματα, εντάξει. Ωραία, για να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ποιότητα. Ναι. Βλέπω εδώ, σαν Telecom βλέπω έχουν αυτή τη φανέλα τους. Είναι ένα δρακοπούλι έχουν για σήμα, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι περίεργο έχουμε, φίλε. Φυσικά θα με βοηθήσει και από το στούντιο με ποιος, με ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι. Βέλγοι, αυτό που ξέρω είναι ότι ο προπονητής τους ήταν προπονητής του Σόουζα στην Πέβερα. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Ένα παραθλητικό ωραίο νύχο να το γράψουμε. Να το γράψει η Βάρντι αυτός, αν θέλουν, ναι, σωστά. Να το γράψει, ναι, να την πεις. Είναι ένα ωραίο παραθλητικούλι. Ναι. Άρα ο Σόουζα ξέρει τον αντίπαλο προπονητή. Είναι μια φιλόδοξη ομάδα. Πέρσι έχασαν την άνοδο στα play-off της δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου. Και τώρα πάλι ο στόχο έχουν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία του Βελγίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρώτο φιλικό αυτό για τον Άρη. Δεν πρέπει να βιαστούμε, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εγώ περιμένω αρκετά λάθη στο σημερινό παιχνίδι. Το έχω γράψει, το έχω πει και στις προηγούμενες συνθέσεις μας. Γιατί ακριβώς εσύ τουλάχιστον έχεις δει τον τρόπο που δουλεύει ο Ερέδα. Θέλει αυτό που λέμε την μπάλα με τη μία, θέλει ταχύτητα, θέλει γρήγορες εναλλαγές. Mm. Και όταν υπάρχουν αυτά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, γίνονται πάρα πολλά λάθη. Και είναι και το φυσιολογικό για να βρεθούν οι παίκτες. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ο ένας ήρθε προχθές το βράδυ, ο άλλος παραπροχθές και ο άλλος πριν τρεις μέρες και όλοι μαζί δεν νομίζω να έχουν κάνει τις πρώτες προπονήσεις χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν μιλάμε για μια ομάδα, αλλά μιλάμε για ποδοσφαιριστές, μιλάμε για μονάδες οι οποίες θα κληθούν να γίνουν χρόνο με το χρόνο καλές ομάδες. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση το παράδειγμα υπομονής πρέπει να είναι ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος πέρυσι όταν ξεκίνησε είχε μια παρόμοια κατάσταση με τον Άρη και θεωρώ εγώ με όχι τόσο καλές μονάδες, αλλά πήρε πολλούς ποδοσφαιριστές. Άλλαξε ριζικά το ρόστερ του, είχε καμιά δεκαπενταριά νέα πρόσωπα και πήρε και ένα καινούργιο προπονητή. Στα πρώτα φιλικά λοιπόν γνώριζε τη μία ήταν μετά την άλλη και μάλιστα είχε χάσει ένα φιλικό από τον Αστέρα Τρίπολης με 6-1 μέσα στο Περιστέρι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Εκεί γινόταν ο χαμός. Τι τον φέρατε αυτόν τον άσχετο, τον Κάναντι, και τι είναι αυτά τα παρτάλια που φέρατε για παίκτες και τέτοια πράγματα. Συνηθίζεται στην Ελλάδα. Και είδαμε την πορεία που έκανε ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα στην Αμερική. Μα τα φιλικά χρήσατε και συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν κάποια άσχημα στοιχεία δεν πρέπει να τα πάρεις υπόψη σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεις ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποιες θέσεις να το αγνοήσεις και να μην πας σε μια διαδικασία να ενισχυθείς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ πολύ γρήγορα και πρόημα για τον Άρη να βγάλουμε συμπεράσματα σήμερα. Και στα φιλικά Χαλισανθέ νομίζω το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα ότι δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα το αποτέλεσμα. Για άλλο λόγο γίνονται τα φιλικά. Όχι για το αν θα κερδίσεις ή αν θα χάσεις. Το θέμα σίγουρα, είναι... εντάξει, και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αλλά προέχουν άλλα ζητήματα. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να δούμε. Να δούμε λίγο τους ποδοσφαιριστές, να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λίγο τους ποδοσφαιριστές, να γνωρίσουμε λίγο τους ποδοσφαιριστές και από εκεί και έπειτα είναι δουλειά του Πάκο Ερέρα να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό και να τους κάνει ομάδα. Αυτό το σημαντικό, να γίνει ο Άρης ομάδα. Για να σε βοηθήσω λίγο, ανοίγουμε μια παρένθεση με το στάδιο. Το συγκεκριμένο γήπεδο άνοιξε τις πύλες του, διαβάζω, το Μάιο του 20 για να υποδεχθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ανβέρσας. Είμαι μπροστά ακριβώς. Στη Δάδα, να το πω. Ναι. Δαδί. Και έχει χωρητικότητα 12.000 θεατών. Με τα κάρβουνα. Άρα, κοίταξε, άρα στο σημείο που είμαι εγώ, ναι, επειδή είμαι στα γραφεία της ομάδος αυτή τη στιγμή και μας υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο, δεν έχω βγει στην κερκίδα, δεν έχει άρα κερκίδα από εδώ. Δηλαδή εγώ βλέπω τα δύο πέταλα και την απέναντι κερκίδα. Με το σκέπαστο. Μοιάζει λίγο, μοιάζει λίγο με τις Παναχαϊκές, να σου πω την αλήθεια. Είναι έτσι δομημένο το γήπεδο. Τώρα προφανώς από εδώ δεν θα έχει κερκίδα που είμαι εγώ ή θα είναι μικρής χωρητικότητας. Μου φάνηκε μεγαλύτερο πάντως. Ωραίο πάντως γήπεδάκι. Ξέρεις, κλασικό γήπεδο χωρίς ταρτάν.
με τον κόσμο να είναι πολύ κοντά στο γήπεδο. Πολύ γήπεδο αγγλικό θυμίζει τώρα που βλέπω και τις φωτογραφίες. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Είναι χωρίς ταρτάν το γήπεδο. Μάλιστα. Ωραίο γήπεδο. Χωρίς τον Κωνσταντινίδη ο σημερινό φιλικό Άρης. Ναι, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο ισχύο και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα περιμένουμε να τον δούμε σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Όχι, για την ώρα θα κάνουμε και μετά συνδέσεις. Ωραία, ωραία. Θα κάνουμε και μετά συνδέσεις για να δούμε και το σχήμα του Άρη. Να πω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει η αποστολή από την Ολλανδία, από το γήπεδο, από το ξενοδοχείο από για να έρθει στο γήπεδο. Ναι. Το Μπόσενχοφ για να έρθει προς την Ανβέρσα. Mm-hmm. Και εντάξει, θα πούμε, θα κάνουμε την προθέρμανση, να δούμε και τα σχήματα που θα δοκιμάσει ο Πάκο Ερέρα. Σε αυτό το πρώτο σχήμα, σε αυτό το πρώτο φιλικό για τον Άρη. Θα τα δείτε μάλλον, εμείς θα τα δούμε αν είμαστε τυχεροί και βρούμε κάποιο link από κάποιο κανάλι. Τώρα θα δείξει. Ωραία Χρήστα, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σας ακούσουμε και πάλι συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστα Τσαλτίδη και το Ολυμπιακό στάδιο της Ανβέρσας. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Χρήστο και όσο πήραμε και μια γεύση από Ανβέρσα και Χρήστο Τσαλτίδη και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στο break και είμαστε και πάλι εδώ σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Aris On Air, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μαζί μας ο Φτίκας, με πλακάκι και διγιεινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Τώρα οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Ανοιχτές οι γραμμές, το τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει, 2310-287 και 38, τους φίλους του Άρη. Να τα πούμε λίγο, λιγότερο από 2 ώρες πριν το πρώτο φιλικό της φετινής σεζόν. Θα δούμε αν θα έχουμε εικόνα. Είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα. Καθώς δεν θα καλυφθεί το παιχνίδι από κάποιο κανάλι ελληνικό, δημόσιο συνδρομητικό. Αν βρούμε κάποιο link τώρα από το ίντερνετ, καλώς. Αν δεν βρούμε, ραδιοφωνική μετάδοση. Χρήστο Τσαλτίδη στις 8.30 ώρα θα τα πει όλα. Τον ακούσατε και νωρίτερα το Χρήσανθο. Βρίσκεται ήδη στο Ολυμπιακό στάδιο της Ανβέρσας. Ξεκίνησε πριν από λίγο και η αποστολή του Άρη από το Μπόσενχοφτ της Ολλανδίας για την Ανβέρσα. Δεν είναι πολύ μακριά, μην νομίζετε. Λιγότερο από μία ώρα με το λεωφορείο. Περιμένουμε να δούμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές, 2-31-0-2-87 και 38. Και μόλις ήρθε η ενημέρωση από την Ανβέρσα, έτσι, γιατί είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον κύριο Τσαλτίδη, χάλασε ρε φίλε το λεωφορείο της ομάδας που μετέφερε την αποστολή από το Μπόσενχοφτ στην Ανβέρσα. Περίμενε. Ναι, λοιπόν, πάρε το Χρήσανθο για να έχουμε και ακριβώς το ρεπορτάζ για να μας τα μεταφέρει. Αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο συνέβη. Καλός ή κακός ιονός είναι τώρα αυτό? Θα δούμε για τη σεζόν. Χάλα στο λεωφορείο της ομάδας. Απίστευτο. Και είναι καλά τα λεωφορεία εκεί πάνω. Αυτό είναι που δημιουργεί τη... Καλά να πεις τώρα. Καλό, κακό, δεν έχει σχέση. Άμα να χαλάσει, θα χαλάσει. Έγινε όμως και αυτό. Θα έχουμε σε λίγο τον Χρήσανθο Τσαλτίδη για να μας πει ακριβώς τι συνέβη. Το μάτς πάντως πάει πίσω. Θα έχουμε μια καθυστέρηση. Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα Χρήσανθε και πάλι καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Να το πάρουμε ως καλό ή κακό ιονό τώρα αυτό. Τι να το πω. Η ουσία είναι ότι είναι 6 παρατέταρτο εδώ, 7 παρατέταρτο εκεί. Θεωρητικά σε 1 ώρα και 45 λεπτά θα ξεκινούσε το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά καθοδόν παρουσίασε πρόβλημα μηχανική βλάβη το λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα. Και έχουν καλέσει βέβαια οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την προετοιμασία ένα άλλο λεωφορείο για να πάει να τους πάρει. Και όπως μας πληροφόρησαν, μετέθεσαν για 45 λεπτά την έναρξη του αγώνα. Άρα 9 και 4 Ελλάδος, 8 και 4 Ολλανδίας. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα τι να σου πω, εγώ βλέπω και κόσμο που έρχεται εδώ πέρα. Ναι. Και ούτε το ήξεραν. Οι Βέλγοι δεν το ήξεραν.
Τώρα ο άνθρωπος που έχει διοργανώσει εδώ την προετοιμασία του Άρη και είναι ο Ολλανδός από ό,τι έχω καταλάβει, θα μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας για να τους ενημερώσει για αυτό το απρόπτο. Και άρα το παιχνίδι πάει 45 λεπτά αργότερα. Άρα πρέπει και εμείς να βρούμε, ήδη φτάσαμε, εμείς έχουμε φτάσει εδώ, ό,τι ώρα είμαστε εδώ, από τις 5. Λίγο νωρίς δεν πήγατε. Αν σημειώσεις ότι καλός φίλος και συνάδελφος από το Λαμπαουτάρης, ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε ποιος μας είχε από τις 11 ώρα το πρωί και γινούσαμε μέσα στην πόλη. Καλά σας με 37 βαθμούς. Δίκιο του δίνω για να γνωρίσετε και μια νέα πόλη. Ωραία περάσαμε. Ναι, αυτό σου λέω. Ωραία περάσαμε. Ναι. Ωραία περάσαμε. Καταρχήν που έχει πολύ ωραίο θέαμα. Έχει ωραίο κόσμο, είναι η αλήθεια. Σας ξενάγησε καλά δηλαδή. Διαφόρων φιλών, ναι. Ωραίο κόσμο. Δηλαδή δεν βλέπεις το ίδιο πράγμα. Το μόνο ίδιο πράγμα που έβλεπες είναι τα σοφράκια. Λοιπόν, είδαμε το λιμάνι, πολύ ωραίο, εξαιρετικό, φοβερό. Εκεί πήγαμε στην πλατεία, έχει φοβερά πράγματα, πήραμε για τα παιδιά τα πάντα όλα. Κάναμε τα ψώνια μας από την πρώτη μέρα δηλαδή. Για να τελειώνει. Μόνο μια φανέλα αζάρ θέλουμε και το Χρήστο και τελειώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα περάσαμε ωραία εμείς, εντάξει. Ναι. Αλλά πολλές ώρες περπάτημα, τώρα να περπατάς 5-6 ώρες όπως καταλαβαίνεις στην τάλα, ναι. Να πηγαίνεις από μαγαζί σε μαγαζί και τέτοια. Εντάξει, και άμα είσαι γυναίκα, είναι θεϊκό. Ναι. Η πλατεία εδώ που υπάρχει, στην Αμβέρσα, μιλάμε τώρα για περίπου 10 χιλιόμετρα πεζόδρομο, δεξιά και αριστερά η χαρά του AGM και του Zara. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Αν είσαι γυναίκα δηλαδή είναι το καλύτερο. Τώρα εμείς πήγαμε, βγήκαμε δύο φορές, πήγαμε σε κάτι αθλητικά, είδαμε κάνα παπουτσάκι, καλά αυτό, κάνα μπλουζάκι. Δεν πήρες τίποτα. Μετά κοιτούσαμε, πήρα για τα κορίτσια μόνο, για τον Χρήστο. Για σένα, όχι. Για μένα όχι δεν πήρα. Εντάξει, για εμάς που έχουν τα παιδιά. Μετά κοιτούσαμε τις κοπέλες που ψώνιζαν. Εντάξει, έχει και αυτό το αθλητικά το ψώνι να μάθεις. Βλέπω μια εξαιρετική συνάδελφο από το Βέλγιο, εξαιρετική συνάδελφος από το Βέλγιο, ναι. Η οποία φυλάει έναν άλλον συνάδελφο το Βέλγιο. Α, γνωρίζετε το δικό μας. Αλλά μιλάμε για εξαιρετική. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, μπράβο, προσλαμβάνεται στο γραφείο τύπου της Παϊάρης. Άνετα. Στο Λαμπαουτάρι θα την πάρουμε, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Τι? Στο Λαμπαουτάρι θα την πάρουμε, τι γραφείο της Παϊάρης. Όχι, στο Λαμπαουτάρι θα την πάρουμε γιατί δεν θα δουλεύετε. Δεν θα δουλεύετε. Αν τη φέρω αυτήν δεν θα δουλεύει κανένας. Είμαστε, εγώ. Είμαστε επαγγελματίες, φίλε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Γενικά δεν περίμενα. Είναι συμπαθητικές οι Βελγίδες εδώ. Μάλιστα. Δεν το περίμενε. Τις είχα πολύ white στο μυαλό μου κτλ. Μάλιστα. Αλλά γενικά είναι ωραίος λαός. Και να είμαι ειλικρινής και τα παλικαράκια τους, εντάξει, εμφανίσιμα είναι. Γιατί υπάρχουν και χώρες που πας και βλέπεις πολύ ωραίες γυναίκες, στη Μολδαβία παραδείγματος χάρη. Και οι άντρες είναι άθα να πάνε. Πάνε. Τέλος πάντων, τέτοια θα λέμε όπως καταλαβαίνεις, όσο πάει πίσω το παιχνίδι. Καλά, ναι. Και όσο έχουμε ρεπορτάζ λεωφορείου και μηχανικής βλάβης και όλα τα υπόλοιπα. Σημασία έχει το φιλικό θα γίνει κανονικά. Με κάποια καθυστέρηση, αλλά αυτό είναι το οποίο κρατάμε. Αυτό λέμε τώρα. Α, ναι. Τώρα αν ήρθαμε απλά για να δούμε το λιμάνι. Να δούμε τα εμπορικά κέντρα κτλ. Και γυρίσουμε πίσω στην Ολλανδία. Εντάξει, το ένα φιλικό αναβλήθηκε για πολύ σπουδαίο λόγο, βέβαια, για πολύ σημαντικό λόγο και έτσι έπρεπε να συμβεί. Και να σου πω την αλήθεια, είμαστε και 2-3 μέρες εδώ στο Βέλγιο. Ναι. Και επειδή εντάξει, η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι λίγο πιεσμένες στο πρόγραμμά μας και λόγω της εφημερίδας κτλ. Ναι. Ξεχαστήκαμε λίγο από αυτή την τραγωδία που βιώνει η Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, βγήκαμε λίγο. Γιατί όσο είσαι στην Ελλάδα βλέπεις συνέχεια τις ειδήσεις, τα έκτακτα κτλ. Τώρα εδώ ασχολούμαστε με το, πήγαμε στις προπονήσεις, ασχολούμαστε με την ομάδα όσο πεζό κι αν είναι αυτό και όσο τυποτένιο μπροστά στην απώλεια τόσων πολλών ζώων. Παρ' όλα αυτά αυτό είναι το αντικείμενό μας, για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό είναι το αντικείμενό μας, το αθλητικό ρεπορτάζ. Υπάρχει πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται, άσχετα από το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα θρυνεί με αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Αττική τις τελευταίες ημέρες. Και από ό,τι έτσι είδα και λίγο πολύ και εικόνες, μετά τις φωτιές είχαμε και πλημμύρες. Ναι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα και γεγονότα και πραγματικά το συζητούσαμε εδώ με τις κοπέλες από τη ρεσεψιόν, αν φανταστείς, που μας ρωτούσαν για το τι γίνεται και τα λοιπά. Τους είπαμε εντάξει ότι εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη και το βράδυ τις δείξαμε τις πλημμύρες
σε βιντεάκι. Γιατί τη μια μέρα διαβάζανε και τις φωτιές και την άλλη μέρα διαβάζανε και από τη μοίρα. Και πραγματικά στην πλάκα και όσο αθώο και αν το δει κάποιος αυτό, είπε καλά. Και τι κάνει το κράτος για αυτά τα πράγματα. Άντε τώρα εσύ να εξηγήσεις τι είναι το ελληνικό κράτος. Ήθελα να πω τη λέξη, αλλά όχι. Θα με κόψει το εσουρού. Ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά. Δεν σημειώνω αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με όλους τα ίδια πράγματα γίνεται και δυστυχώς κανένας από όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια δεν παραιτείται. Απλά όταν γίνεται αντιπολίτευση, ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και μετά όταν γίνονται κυβέρνηση και κάνουν τα ίδια και χειρότερα, ξεχνά να παραιτηθούν όπως ζητούν. Δεν ξέρω αν έφτασαν οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα μέχρι την Αμβέρσα, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την καταστροφή που είχαν. Α, ναι. Ναι. Εγώ να αναλάβω την αθλητική ευθύνη. Ναι. Πλάκα που κάνεις τώρα. Όχι, αλήθεια. Ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Με 87 νεκρούς έχουμε φτάσει. Αυτό είπε, όταν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Που προστίθενται σε άλλους 53 πριν ένα χρόνο, σημαίνει παραίτηση. Ποια είναι η ανάλυση πολιτικής ευθύνης, δηλαδή τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε, χρειάζεται να ειλικρινά. Παραίτηση σημαίνει, ρε φίλε, πάω σπίτι μου. Και μάλιστα δεν ξαναβάζω να ξαναπλώ. Δεν θα γιατί είμαι ανίκανος να προστατεύσω τον ελληνικό λαό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έλα που δεν θα πάει. Αλλά εντάξει, έσω. Μην με φορτώνεις τώρα, έχω ηρεμήσει. Μου λείπει και ο Ασλαμάς εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Δεν έχω τον Ασλαμά να τον ακούω το πρωί, αλλά είμαι full κάρκα ήρεμος. Εντάξει. Θα δούμε. Αυτή είναι πάντως η νεότερη ενημέρωση. Φτιάξτε και το πρόγραμμα λίγο στο Λίμπερο, να προσαρμόστε το. Λίγο, είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό, Χρυσάνθε. Είναι ένα ζήτημα, Χρυσάνθε. Εντάξει, έχω Νίκο Παπαδόπουλο, ρε φίλε. Έχω Νίκο Παπαδόπουλο, δεν φοβάμαι τίποτα. Με Νίκο Παπαδόπουλο δεν φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Θα έχω κεραυτόπουλο στην παρέα. Μετά τις 8 θα είναι. Τώρα δεν ξέρω μήπως τον πούμε να έρθει και πιο μετά. Όχι. Πάρτο να έρθει να μπει λίγο στο στούντιο και τα λοιπά. Ωραία. Γιατί εσύ ξαναγράψει εκεί και εσύ τον βοηθάς. Με σφήνες. Είναι σφήνες, ναι. Ωραία. Με το καυστικό σχολείο σου. Με το καυστικό. Τη φωνή σου πάντως σήμερα καλύτερα την ακούω. Ναι, είναι κανονικά τώρα. Ναι. Έκανα γαργάρι στο πρωί. Επανήλθες στα γνωστά σου. Χθες το βράδυ ήταν αυτό από το ξαφνικό, από τη ζέστη στο κρύο, μπες στο air condition, βγες στο air condition. Αυτό έγινε χθες. Αλλά τώρα εντάξει, είμαι έτοιμος για την μετάδοση και το γκολ του Δελιζής με κεφαλιά. Θα το παίξω. Ποιο? Αυτό. Θα το βρω κάπου, θα υπάρχει. Θα το βρω. Δεν ξέρω, μήπως βρήκες κανένα link. Φίλε, έχω ψάξει, ακόμα δεν μου έχει προκύψει τίποτα. Μέσω της ομάδας, βέβαια δεν βλέπω εδώ πέρα, άμα θα σου λέγα για κάμερες και τέτοια, δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Γενικά είναι λίγο οι ρυθμοί τους, είναι τα ζώα μάργα, είναι η αλήθεια, παρόλο που οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι. Έτσι, και νεράκι μας έδωσα και μας ανέβασα, μας κατέβασα, μας έδειξαν τους χώρους. Οφείλω να το πω, απλά τους λέμε θα ανοίξει η μπουτίκ της ομάδας. Γιατί ξέρεις, εγώ συνηθίζω τώρα ειδικά με το γιο, πάντα παίρνω ένα αναμνηστικό, ένα κασκόλ, μια φανέλα, μια μπαλίτα μικρή, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Λέει, εντάξει λέει, δεν περιμένουμε και πολύ κόσμο. Οπότε λέει, μπορεί και να μην την ανοίξουμε, μπορεί και να την ανοίξουμε. Άλλο, εντάξει. Το γήπεδο θα το ανοίξετε ακόμα νωρίς για να το ανοίξουμε. Ωραία και αυτά. Τα δημοσιογραφικά είναι μισή ώρα πριν το μάτς. Δική μας είναι αυτή. Ρυθμούς. Έχουν άλλους ρυθμούς. Δεν είπα κάτι στο Γιώργο χθες, γιατί δεν το είχαμε αντιληφθεί. Από το δρόμο που είχαμε πάει και πήγαμε στο κέντρο, εμείς είχαμε μια χαρά. Τώρα που πήγαμε να βγούμε από το κέντρο για να έρθουμε στο γήπεδο, έχει σε ένα μήκος περίπου 6 χιλιόμετρων κάνουν έργα εδώ στην Αμβέρσα. Ναι. Και φίλε, έχει παντού stop. Είναι όλοι οι δρόμοι κλειστοί στο κέντρο. Όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο. Και περιμένουμε καμιά ώρα μέχρι να βγούμε. Ελπίζω να μην πάει η ομάδα μετά την πρώτη καθυστέρηση, μην πάει ξανά από εκεί και καθυστερίζει κι άλλο. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, όταν νεότερο θα ενημερώσουμε, Νίκ. Ωραία. Χρήστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστα Τσαλτίδη. Με 45 λεπτά καθυστέρηση θα ξεκινήσει το φιλικό με την Πίρσοτ. Ήταν προγραμματισμένο για τις 8.30, η σέντρα μετατέθηκε για τις 9 και 4, καθώς όπως μας μετέφερε και ο Χρύσανδος, υπήρξε βλάβη, μηχανική βλάβη, στο λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή από τον Μπόσενχοφτ στην Αμβέρσα. Ενημέρωσαν οι άνθρωποι της προετοιμασίας να έρθει άλλο λεωφορείο να παραλάβει την ομάδα, δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί μέχρι να έρθει να μπουν τα πράγματα της ομάδας από το ένα λεωφορείο στο άλλο και να επιβαστεί και αποστολή είναι το μόνο εύκολο.
δημιουργείται αυτόματα κάποια καθυστέρηση. Άρα, ως δεδομένο αυτή τη στιγμή, ως νέο δεδομένο, είναι το φιλικό θα γίνει στις 9 και 4. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, μην αναβληθεί και εντελώς κιόλας έτσι όπως πάμε. Αλλά το νέο δεδομένο είναι ότι θα ξεκινήσει με 45 λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, ανοιχτές και πάλι γραμμούλες για λίγο ακόμα. 2-31-0-287 και 3-8 για τους φίλους του Άρη. Αλλιώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά προς το φινάλι της εκπομπής, αν δεν βγει και κανένας από εσάς. Πάντως βλέπω το γήπεδο της Ανβέρσας, συμπαθητικό αυτό το οποίο μας λέει και ο Χρύσανθος. Και βλέπω και κόσμο μάλιστα στην Ανβέρσα. Φίλους του Άρη, στα κιτρινόμαυρα στους δρόμους, που θα βρεθούν και αυτοί λογικά στο γήπεδο απόψε για να δουν από κοντά την ομάδα. Αυτοί είναι πολλαχταράν και περισσότερο να δουν από κοντά τον Άρη, γιατί είναι πολύ μακριά και δεν αφήνουν τέτοιες ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Και φίλοι του Άρη που μένουν στο Βέλγιο και φίλοι του Άρη που μένουν στην Ολλανδία ή στην Γερμανία. Επιστρέφοντας λίγο στο μπάσκετ, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το παιχνίδι κυπέλλου, η ΕΟΚ έχει προγραμματίσει τον αγώνα του Άρη με τον Προμηθέα για τις 3 Οκτωβρίου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε περίπτωση όμως που ο Άρης περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Τυφλίδας και παίξει με την Παντουρμπίτσε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα ζητήσει αναβολή του αγώνα κυπέλλου με τους Πατρινούς. Γιατί οι αγώνες για την Ευρώπη θα είναι 1 και 4 Οκτωβρίου και δεν γίνεται ανάμεσα φυσικά να υπάρχει και παιχνίδι κυπέλλου με τον Προμηθέα. Φαντάζομαι το πιο πιθανό είναι ο Άρης να προκριθεί, άρα μάλλον θα έχουμε και αναβολή στο παιχνίδι με την ομάδα της Πάτρας. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε για το τυπικό να περάσει και ο Άρης και μετά να υπάρξει επίσημα η αναβολή στο παιχνίδι κυπέλλου με τους Πατρινούς. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, ακολουθεί εκπομπή Ώρα για Μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. 9 και 4 το φιλικό του Άρη με την Πίρσοτ στην Ανβέρσα. Είχαμε αυτό την μετάθεση κατά 45 λεπτά λόγω του προβλήματος που υπήρξε με το λεωφορείο της αποστολής. Όσο λαμπαουτάρης, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Θα τα πούμε βέβαια πάλι πιο μετά με το τέλος του φιλικού των Κιτρινομαύρων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.